Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν να βλέπετε με τα μάτια κάποιου άλλου ή αντίστροφα πώς θα ήταν να βλέπει κάποιος άλλος με τα δικά σας μάτια? Μην κοιτάτε τον ουρανό που είναι φθινοπορεινός. Ήταν Αύγουστος και εκείνη την περίοδο ο Χρήστος δεν είχε διαθέσιμους και πολλούς από τους τρεχάτους συνόδους του. Οπότε μέσω του πολύ καλού φίλου και συναδέλφου Χριστόδουλου, κάνε άκρη! Ήρθα σε επαφή με τον Χρήστο και κανονίσαμε να με εκθέσουν μαζί με τη Μαριλένα ως συνοδό για να συμμετέχω κι εγώ σε τέτοιου είδους αντίστοιχες εκδηλώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά και προπονήσεις. Ο χώρος που επελέγει είναι Φιλοθέη, γιατί έχει πολύ πλατείς δρόμους με πολύ λίγη κίνηση. Καλημέρα. Μάλλον εγώ θα είμαι. Δεν ξέρω, κάτσε να με... Είναι διάβροχη. Να με ρωτήσω, μισό λεπτό, εγώ είμαι. Είναι διάβροχη. Εγώ είμαι. Διάβροχη, είναι. Έτσι λέει ο κατασκευαστής. Τι γίνεται, έλα, σου προλάβω. Γεια σου Χρήστο. Καλά είσαι. Καλά είμαι, έχουμε και φωτορυθμικά. Γιατί λέω, φοράει γυλαί κορινού δρομέ, επειδή μου αποτυπά στο βουνό. Τι θα κάνουμε, θα τρέξουμε? Μπορεί να κολυμπήσουμε, δεν ξέρω. Είπες ότι είσαι παντός καιρό και σου αρέσει η βροχή. Εμένα μου αρέσει η βροχή, όλες όλα τα σαλιγκάρια αρέσει η βροχή. Οπότε εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό έστειλα μήνυμα το πρωί, λέω ξεκινήσατε να έρθω. Αυτό το σκηνάκι, η μία πλευρά κρατάς εσύ από εδώ ας πούμε και την άλλη εγώ από εκεί. Εντάξει, θα δεις τώρα εδώ με τη Μαριλένα και θα σου εξηγήσει και η Μαριλού. Λοιπόν, δια του παραδείγματος. Αμέ. Δια του παραδείγματος. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα σε φέραμε σε πολύ σκληρά. Θα έχει μια πολύ σκληρά σούπερ εμπειρία. Θα εκπαιδευτώ καλά, εντάξει. Που έχει στροφή, ναι. Ανομαλίες στο έδαφος, νερά, και ο σκοπός είναι κροκόδιλους, καρχαρίες και λιοντάρια. Όλα. Ο σκοπός είναι να τρέχει μόνος τόσο γίνεται, αλλά να το πιάνεις όταν πρέπει να κάνεις κάποια γρήγορη αντίδραση σε εμπόδιο. Υπάρχει ένας συγκλονισμός, ναι. Σε όλη τον δημοτισμό. Εγώ φταίω, συγγνώμη, συνέχισε. Δηλαδή, εγώ πατάω αριστερό πόδι, δεξί η Μαριλένα. Και σε τι εξυπηρετεί αυτό? Δεν εξυπηρετεί. Να υπάρχει σωστή κίνηση στον δημοτισμό. Γιατί? Α, για τα χέρια. Χέρια. Ναι, τώρα το σκέφτηκα. Με ίδια πόδια. Θα είναι ανάποδα τα χέρια, ναι. Χέρια. Σωστό. Α, μία μικρή στάση για αναφοδιασμό στο αυτοκίνητο. Παίρνουμε κάτι περίεργα υγρά εδώ πέρα. Σκευάσματα. Ύποπτα. Μην τα βλέπετε. Α, να μην φαίνονται. Εντάξει. Γιατί είστε μαρτυριάζιδες. Ευτυχώς πέρα από ψυχάλα δεν είχαμε κάτι πιο δυνατό, παρά τα μπουμπουνιτάκια της αστραπές. Α, τραβάμε και βίντεο. Κλασικά. Χαμογέλα, χαμογέλα.
Πρόσχε, πρόσχε, άκρη, άκρη. Ευχαριστούμε. Εδώ, προσοχή, τα εμπόδια στην διασταύρωση. Πάμε. Ωραία. Εδώ μας καταγράφουν οι κρόσεις ηλεκτρονικά. Ναι, τρέχετε πώς. Σήκωσε λίγο το πόδι σου. Ωραία. Και εδώ λίγο ακόμα. Αγαπητέ φίλε Μανώλη, σήμερα έχεις τη μεγάλη χαρά και τιμή να απολαύσεις μια ωραία εμπειρία δρομική στην πανέμορφη Φιλοθέη. Πες μας τα συναισθήματά σου. Τα συναισθήματά μου είναι λίγο βρεγμένα. Ελπίζω να μην γίνουν και κεραυνοβολημένα. Από δάκρυα χαράς, συγκίνησης, σήκωσε το πόδι λίγο. Θλίψεις. Ωραία. Πάντα η βροχή ξεπλένει τα πάντα. Πόδι. Εντάξει. Επίσης. Τέλος. Yes. Όχι ακόμα. Yes. Τα τελευταία μέτρα έχουμε ακόμα. Κόψε, σήκωσε. Και το ριάκι. Λίγο είναι οι υδροροές. Οι υδροροές και τέλος. Οι υδροροές τώρα. Τελευταία ευθεία. Βλέπουμε την κορδέλα μπροστά. Έτοιμοι! Είναι οι κριτές όλοι όρθιοι! Έτοιμοι για το νέο ρεκόρ! Καθώς φαίνεται, μπαίνουμε στο στάδιο, σηκώνονται όλοι οι θεατές! Έχει σηκωθεί όλο το στάδιο να υποδεχτεί τον πρώτο αθλητή που σκίζει την κορδέλα στα δύο! Και εδώ είναι η κορδέλα! Φτάσαμε! Thank you. Thank you, παιδιά. Είχαμε τη σκίσκερ. Πρέπει να σε πάρει ο Πάπ και άλλο πόστο. Thank you. Ο Χρήστος. Χρήστο, μίλα. Ο Χριστόδουλος. Τι να κλαις τώρα, Χριστόδουλος. Σαλιγκάρι, ακόμα έρπεσε, ξύπνα, τελείωνε. Έλα εδώ να σπάσουμε τα χρονόμετρα. Είχαμε βροχή σήμερα, ήταν ευνοϊκή ημέρα για τα σαλιγκάρια, οπότε λοιπόν, γι' αυτό κάνουμε το ρεκόρ. Τρίτη πρωί, 7.30 ο ΑΚΑ. Να σε χειροκροτήσει και η προπονήτριά σου. Πάμε και ένα γρήγορο δεκάρι. Αρκετά ξεκουράστηκες. Άντε. Πολλές διακοπές. Χωρίς διατάσεις δεν τελειώνουμε την άσκηση. Δεν πάμε σπίτι, δεν μπαίνουμε στην ντουζιέρα. Δεν καθόμαστε στον καναπέ. Να μαζευτούμε να κάνετε διατάσεις. Καλά, ευτυχώς που ήταν και η Μαριλένα μαζί. Γιατί χωρίς τη Μαριλένα θα είχες γκρεμοτσακιστεί, θα είχες. Όχι, ρε. Πέσει ο Χρήστος, δεν φοβάται. Φοβάμαι εγώ όμως.